συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής ομάδος που είχαν ληστέψει με Καλάζικοφ κοσματοπολείο στην αρχαία Ολυμπία τον περασμένο Ιούνιο. Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα που η αξία τους ξεπερνούσε τα 110.000 ευρώ. Αναζητούνται οι τρεις συνεργοί τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Μετά από μεθοδικές και συστηματικές έρευνες της υποδίευσης ασφαλείας πύργου, συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης του ανακριτή πλημμυλιωδικών ηλίας δύο από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται στη ληστεία τον περασμένο Ιούλιο σε κοσματοπολείο στην αρχαία Ολυμπία. Ειδικότερα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση χθες και προχθές στην Γλυφάδα και στο Κερατσίνι Αττικής από αστυνομικούς της υποδίευσης ασφαλείας πύργου δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 34 και 40 ετών. Επιπλέον αναζητούνται τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας 31 και 30 ετών και έναν 47χρονο μεδαπό. Σε βάρος όλων των παραπάνω έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία κατά συναυτουργία, εμπρισμό, παράνομη οπλοκαταχή, οπλοχρησία και κλοπή. Όσον αφορά τις συλλήψεις, στις 12 Ενδεκάτου 2014, βραδινές ώρες συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδίευσης ασφαλείας πύργου στο Κερατσίνιο ο 34χρονος και σε έρευνα που ακολούθησε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε οικία φιλικού του προσώπου στο Κερατσίνι που διέμενε ο δράστης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Ένα πιστόλι το οποίο έφερε γεμιστήρα με 5 φυσίγια. Πτυσσόμενο στιλέτο, 4 τηλεφωνικές συσκευές και 7 κάρτες SIM. Ο 34χρονος για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του επέδειξε πλαστό δελτίο ταυτότητος. Επιπλέον, χθες, 13 Ενδεκάτου 14 πρωινές ώρες στην Γλυφάδα, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδίευσης ασφαλείας πύργου ο 40χρονος και σε έρευνα που ακολούθησε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθησαν ένα πιστόλι Μπερέτα οπλισμένο, το οποίο έφερε δύο φυσίγια. 12 φυσίγια πιστολιού, σιδηρογροθιά, Αλεξής Φρογιλέκο, Βαριοπούλα, πλήθος τηλεφωνικών συσκευών και καρτών SIM τηλεφωνικών συνδέσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της παραπάνω εγκληματικής ομάδας την 27/6/2014, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φορώντας Αλεξής Φραγκιλέκα, διέπραξαν ένοπλη ληστεία στο κοσματοπολείο στην αρχαία Ολυμπία. Κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι κατά την τέλεση της ληστείας έφεραν βαρύ οπλισμό και δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό και να πυροβολήσουν. Επιπλέον έκαψαν το όχημα διαφυγής τους για να δυσχεράνουν το έργο της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Πιο αναλυτικά, πυροβόλησαν με όπλα Καλάζνικοφ στον αέρα και αφού έθραψαν τη ζαμαρία του κοσματοπολείου, αφαίρεσαν από τις προσθήκες κοσμήματα συνολικής αξίας 112.480 ευρώ. Επίσης, με την απειλή του όπλου, ανάγκασαν τον 39χρονο ιδιοκτήτη του κοσματοπολείου, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο κατάστημα, να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, από όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 8.500 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο, το οποίο είχαν κλέψει από περιοχή της Αττικής και τον κατέληψαν στο δάσος της Φολόης, βάζοντας του φωτιά και επιβιβάστηκαν σε άλλο όχημα, που είχαν σταθμεύσει σε προγενέστερο χρόνο στο δάσος για να διαφύγουν. Από την προανάκριση προέκυψε ότι σε βάρος του 34χρονου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης του ένα του ανακριτή πλημμυλιωδικών Αθηνών για εγκεκριμένες περιπτώσεις κλοπών στο νομό Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Αθηνών για ταυτόχρονα δικήματα που βεβαιώθηκαν κατά τη σύλληψή τους και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Ηλίας. Εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις ληστείων εδώ στην Ηλία ή συγκεκριμένη? Αυτό ερευνάται σοβαρά από την Υποδίευση Ασφαλείας Πύργου. Και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία θα σε ενημερώσω. Επειδή υπήρχαν παρόμοιες πύρες που δρούσαν όχι μόνο στον πύργο και στο Κατάβολο και στην Ολυμπία και στη Βάρδα, υπήρχαν και ληστείες στη Ζάκη που πάνε με υπηκόους Αλβανίας που δεν έχουν. Είναι η ίδια σπήρα και αλλάζουν τα πρόσωπα? Αυτό ερευνάται. Δεν μπορώ να σας πω κάτι επίσημα τώρα. Πιθανότατα να ταυτίζονται κάποια τα πρόσωπα αυτά που έχουν συλληφθεί. Θα ήθελα
με αφορμή την συνέντευξη να συγχαρώ προσωπικά τον κύριο Αλεξανδρόπουλο, τον αστυνόμο τον Αλεξανδρόπουλο και όλους τους συναδέλφους που ενεπλάκησαν στις έρευνες και στις συλλήψεις. Ειδικότερα τους συναδέλφους του Γραφείου Ασφαλείας, οι οποίοι μετά από μεθοδικές και συντονισμένες προσπάθειες κατάφεραν, πιστεύω μετά από πολύμηνες προσπάθειες, αλλά σχετικά σε σύντομο χρόνο να ξεχνιάσουν την συγκεκριμένη ληστεία, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς πρόκειται για άτομα ιδιαίτερα επικίνδυνα τη στιγμή που χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό και δεν διστάζουν να πυροβολήσουν σε κατοικημένη περιοχή και μέσα σε κόσμο. Σε πολυσύγνωστο σημείο, όπως έγινε στην προηγούμενη περίπτωση στην Αρχαία Ολυμπία. Οι υπόλοιποι δράστες έχουμε στοιχεία ότι βρίσκονται στην Ελλάδα, για τους Αλβάνους μιλάμε, ή μπορεί να έχουν φύγει εκτός. Έχουμε που μπορεί να είναι. Πιθανολογούμε ότι βρίσκονται στην Ελλάδα. Έχουν εκδοθεί εντάλματα και για τους άλλους τρεις δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί. Ο Έλληνας που εμπλέκεται έχει κάποια σχέση με την περιοχή, γενικότερα κανένας από αυτούς έχει σχέση με την Ηλία. Αυτοί που έχουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή δεν έχουν σχέση με την Ηλία, ο συγκεκριμένος δράστης. Γιατί επέλεγαν την Ηλία, δηλαδή, αν έχουν συνεφτάσει και σε άλλες περιπτώσεις, αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ξεκινούσαν από την Αθήνα και έρχονταν στην Ηλία επί τούτου ή σε άλλες περιοχές, ας πούμε. Αυτό δεν έχει εξακριβωθεί. Εγώ θεωρώ ότι έχουν διαπράξει και άλλες ληστείες σε άλλα μέρη. Μπορεί να έχουν και σχέση με το παρελθόν στην Ολυμπία που είχαμε τις ληστείες και στον ίδιο πάλι και στο κατάκολο. Νομίζω γιατί κάποιες από αυτές, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ξενιαστεί.